Αθώος κρίθηκε από το Β' Τριμελές Πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης, ο καθηγητής φαρμακολογίας του ΑΠΘ Δημήτρης Κούβελας για την κατηγορία της διασποράς ψευδών ειδήσεων. Υπενθυμίζουμε ότι ο κύριος Κούβελας τον Αύγουστο του 2021 σε ανάρτησή του είχε προτρέψει τον Νίκο Χαρδαλιά να υποβάλει κίτρινη κάρτα στον ΕΟΦ για ανεπιθύμητη δράση του εμβολίου που είχε κάνει κατά του κορονοϊού μετά από ισχυμικό καρδιακό επεισόδιο που έπαθε. Ο Δημήτρης Κούβελας κατά τη διάρκεια της απολογίας του τόνισε μεταξύ άλλων και τα εξής: «Ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό μου ότι θα χρειαστεί να απολογηθώ για αυτή την ανάρτηση. Έκρινα σωστό να δημοσιεύω ό,τι έβλεπα για δικούς μου λόγους, αμιγώς επιστημονικούς. Αυτό είναι το κοινωνικό μου έργο ως καθηγητής πανεπιστημίου. Αν στη χώρα μας είχαμε περισσότερη φαρμακοεπαγρύπνηση, θα γλιτώναμε χιλιάδες θανάτους», είπε χαρακτηριστικά. Νωρίτερα είχαν διαβιβαστεί οι καταθέσεις που έδωσαν τόσο ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, Θανάσης Εξαδάκτυλος, όσο και ο κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, Θεόδωρος Δαρδαβέσης.